εμείς ως μικρομεσαίοι αγρότες επηρεάζομαι τα άμεσα από τι αποφάσεις παίρνει η κεντρική εξουσία. Εάν η δακοκτονία δεν γίνει ολοκληρωμένη και επιστημονικά όπως ακριβώς έχουν αποφασίσει οι επιστήμονες, εμείς οι γεωπόνοι, εμείς δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε και είναι και επικίνδυνο αυτό που μπορεί να κάνουν κάποιοι συνάδελφοι να ψεκάζουν μεμονωμένα ο καθένας τις ελιές του για να γλιτώσει τις ελιές του, διότι ίσως ανιχνευτούν φάρμακα που απαγορεύονται ή ίσως φεύγει ο δάκος και πάει μετά σε διπλανούς ελιές. Δηλαδή δεν λύνει τα προβλήματα αυτά. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή ποια είναι στη δακοκτονία? Η δακοκτονία, όπως μας έχουν ενημερώσει, λείπονται ο νομός Χανίων, λείπεται 500.000 ευρώ για να γίνει κανονικά το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Δεύτερον, είναι φάρμακα για ένα μόνο ψεκασμό, για τον πρώτο ψεκασμό. Μέχρι να έρθουν τα φάρμακα, εάν δεν γίνουν ταχείες, να γίνουν δηλαδή, να αγοραστούν τα φάρμακα από την περιφέρεια, με ταχύ ρυθμό, να βρεθούν οι εργολάβοι, μέχρι να βρεθούν οι εργολάβοι, μέχρι να πάρθουν τα φάρμακα, μέχρι να γίνει ο ψεκασμός, ίσως έχουμε χάσει πάλι την παραγωγή. Είναι αμαρτία η περσινή παραγωγή. Βγάλαμε και 1,5 βαθμό λάδι που έπρεπε να είναι το πολύ 7 γραμμές, από 5 έως 7 γραμμές, και έβγαινε λόγω δάκου έβγαινε και 1,5 βαθμό, με αποτέλεσμα καταστραφή. Στην ουσία ήταν πολύ φτηνό μετά αυτό το λάδι. Και εκτός οι ελιές που πέσανε, που ήταν με το πρώτο αέρα πέσανε οι ελιές, και χάθηκε μεγάλη παραγωγή.